Βεβαίως τώρα τι να ρωτήσεις έναν άνθρωπο που καταγίνεται με τα ζητήματα ασφάλειας, διευθυντής ερευνών της CP Consulting με έδρα τη Μασσαλία και εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας, μυστικών υπηρεσιών, τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Τι να το ρωτήσεις για Τσάλς, που λένε και στο χωριό μου, όταν έχεις το κοράκι μέσα στο κοινοβούλιο. Τι να το ρωτήσεις τώρα για το τι γίνεται με την πατρίδα. Ο άλλος πουλάει σπίτια. Και όχι τον καλοπερασάκι των κακοπληρωτών. Ε. Των φτωχοδιάβολων. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Εσείς νομίζετε ότι μόνο κοράκια έχει στη Βουλή? Έχει και άλλα τετράποδα, δίποδα, πτηνά. Μπορούμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή αν θέλετε. Εντάξει, δεν θα εμφυλιοχωρήσω σε αυτό, αλλά κοράκι έχει... Πολιτική έννοια πάντα εννοώ. Ναι, ναι, κοράκι έχει αποδεδειγμένα πλέον, το οποίο είναι και ανεξάρτητος βουλευτής πια. Έτσι, εντάξει. Και έχει δέσει ένα μύτο Αριάδνης. Και τώρα λέω εγώ, γιατί σήμερα είχα προγραμματίσει πώς να ξεκινήσω με τον άνθρωπο στα μεγάλα ζητήματα, όταν τελικώς εδώ έχεις έναν εθνοπατέρα ο οποίος ψηφίζει και νόμους να βγει και πιο γρήγορα στο σφυρί του φτωχού το σπίτι, διότι έχει στήσει εταιρεία και εταιρείες και με άλλους αξιωματούχους και τα κονομάει από αυτό. Αλλά τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με αυτό που είδα, ότι πήγατε κόντρα και με ανάρτησή σας πήγατε κόντρα σε ένα κλίμα που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα ενθουσιασμού στην Ελλάδα για την επίσκεψη ενός αστέρα του NBA, Τούρκου καταγόμενου, καταγωγής, του κυρίου Καντέρ. Εσείς βγήκατε και είπατε ότι προσοχή, εδώ είναι πατάτα. Γιατί είναι πατάτα που έρχεται ένας πολίτης της γειτονικής χώρας και λέει τα πράγματα με το όνομά τους στο εσωτερικό της χώρας, ότι ο Ερντογάν είναι ένας δικτάτορας? Το είπα πιο κομψά, δεν είπα πατάτα, είπα διατεταγμένη υπηρεσία ψυχολογικού πολέμου. Και αυτό το λέω διότι γνωρίζω τα της κοινότητας Γκιουλέν. Διότι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ειδικά από το πραξικόπημα και μετά, ξεκίνησε μία παραφιλολογία. Φταίει ο Γκιουλέν. Τι είναι ο Γκιουλέν? Είναι σέκτα? Είναι ανθρωπιστικό κίνημα? Είναι μία οργάνωση η οποία προωθεί το διάλογο των θρησκειών και τη συνύπαρξη των πολιτισμών? Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2022, έχουμε τα στοιχεία, γνωρίζουμε πώς έχει δομηθεί αυτή η κοινότητα τα τελευταία 40 χρόνια, ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη γενιά μελών και συμπαθούντων, οπότε γνωρίζουμε και σε ποιο πλαίσιο κινείται ο Καντέρ, ο οποίος, αν δείτε όλες τις δηλώσεις από τη στιγμή που βγαίνει από το Ελευθέριος Βενιζέλος και κρατάει το στήλο με την ελληνική σημαία, μέχρι και τις επισκέψεις στην Αρχιεπισκοπή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τους λοιπούς, ήρθε για να πει το πείμα. Άλλα τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι αν ο Ερντογάν θα επιτεθεί στα νησιά, άλλα απαντάει αυτός: ήρθα στην Ελλάδα γιατί έχω φίλους μου Τούρκους πρόσφυγες που διώκονται από το καθεστώς. Εν ολίγης, η παρουσία μιας μικρής κοινότητας, δεν ξεπερνούν τις 5-6 χιλιάδες στην Ελλάδα των Γκιουλενιστών, δεν έχει για την Ελλάδα κανένα κέρδος. Και θέλω να το εξηγήσω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ανθρωπιστικό. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Κύριε Πικραμένε, με ακούτε? Μισό λεπτό. Τι εννοείται δεν έχει κανένα κέρδος? Βγαίνει ένας Τούρκος πολιτικά διοκόμενος και ταχώνει, θα το πω κατά το κοινό λεγόμενο, στο καθεστώς Ερντογάν. Δεν είναι αυτό ένα κέρδος? Ξέρετε πόσοι Τούρκοι ταχώνουν καθημερινά στον Ερντογάν? Ναι, αλλά αυτός είναι ένας προβεβλημένος πρώην παίκτης Super Wow στο NBA. Μα αυτός είναι ο λόγος ότι η κοινότητα Γκιουλέν χρησιμοποιεί το πρωτοπαλίκαρο, θα έλεγα εγώ. Ο ίδιος ο Γκιουλέν τον έχει υιοθετήσει μεταφορικός, τον θεωρεί γιο του. Τον χρησιμοποιούν διότι έχει αυτή την παγκόσμια έγκλη, προκειμένου να προωθεί τα στενά συμφέροντα της κοινότητας Γκιουλέν. Μόλις έφυγε από την Ελλάδα, πήγε Φραγκφούρτη, πήγε Γερμανία. Α, σήμερα μας έρχεται ο κύριος Σόλτς στην Αθήνα. Ναι, μα γι' αυτό σας το λέω, γιατί πέσαμε στην περίπτωση. Πήγε λοιπόν στη Γερμανία, ήταν η 72η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου και η κοινότητα Γκιουλέν είχε 1-2 περίπτερα εκεί, υπό την κάλυψη της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων κλπ. Ό,τι είπε στην Ελλάδα,
είπε και στην Γερμανία. Ήρθε δηλαδή για ένα ευρωπαϊκό τουρνέ, αν θέλετε. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όσοι περισσότεροι συμπαθούντες του κινήματος Γκιουλέν έρχονται στην Ελλάδα διότι έχουν καταστραφεί οικονομικός, κοινωνικός, κάποιοι από αυτούς έχουν πάει φυλακή ή διώκονται και θέλουν να αποφύγουν τα τουρκικά μποντρούμια. Όσοι λοιπόν περισσότεροι βρίσκονται στην Ελλάδα, τόσες περισσότερες επιχειρήσεις θα κάνει η τουρκική MIT στην Ελλάδα για να τους φακελώνει, να τους παρακολουθεί και να στρατολογεί κάποιους από αυτούς ως εντός των τυχών πληροφοριοδότες. Και εγώ ρωτάω και το Μαξίμου και την Κατεχάκη, αν θέλετε, έχουμε κάποιο κέρδος από αυτή την ιστορία? Να μπούμε δηλαδή σε ένα κρυφτούλι ΕΙΠ, ΜΙΤ, ποιος παρακολουθεί ποιον? Διότι ένας μυτατζής ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για να κάνει αυτή τη δουλειά δεν θα κάνει μόνο αυτή τη δουλειά, θα κάνει και άλλη δουλειά που αφορά καθαρά τα θέματα της εθνικής ασφάλειας. Ή μήπως νομίζουν κάποιοι ότι οι γκιουλενιστές που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό θα μας ενημερώσουν εγκαίρως για τη στιγμή που θα δώσει ο Ερντογάν εντολή στο Γενικό Επιτελείο και στη ΜΙΤ για να κάνει κάποια επιχείρηση, κάποια προβοκάτσια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τι λοιπόν προτείνω, μια και έρχεται ο Γερμανός καγκελάριος σήμερα για νομίζω για 48 ώρες στην Αθήνα. Ναι. Να είναι μια καλή ευκαιρία, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 150 με 200 χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, ας το πούμε έτσι, γκιουλενιστές στη Γερμανία, όσοι περνάνε από τον Εύρο και τα νησιά με μια ειδική διαδικασία διοικητική να προωθούνται στον τελικό τους προορισμό. Ποιος είναι αυτός? Η Γερμανία. Η Γερμανία έχει επιλέξει, για να το ακούνε και οι ακροατές σας, όχι μόνο να φιλοξενεί τους γκιουλενιστές, αλλά να κάνει και business με τους γκιουλενιστές. Και αναφέρομαι ειδικά στη Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών, την BND. Σας δίνω μόνο μία πληροφορία. Ο Ερντογάν προσπάθησε να πάρει σχολεία των γκιουλενιστών στην Αφρική. Κάποια τα κατάφερε, κάποια όχι. Οι γκιουλενιστές μεσολάβησαν ούτως προκειμένου να σώσουν τα σχολεία τους στην Αφρική, να μπουν υποκαθεστώς γερμανικών ιδρυμάτων. Ο νοόν νοήτο. Κύριε Στόλτς, λοιπόν, που είστε σήμερα στην Αθήνα, παρακαλώ φεύγοντας, πάρτε μαζί σας, το λέω μεταφορικά, και αυτούς που έρχονται, διότι η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία με τη ΜΙΤ και το καθεστώς Ερντογάν. Και να σταματήσουν οι πολιτικοί τις φωτογραφίες και τα χαμόγελα με τους γκιουλενιστές, διότι ούτε την υπόθεση γνωρίζουν, ούτε το παιχνίδι γνωρίζουν, το οποίο έχει παγκόσμιες διαστάσεις, έτσι, δεν αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι αυτό που λέμε, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Μισό λεπτό, σαφές αυτό που λέτε. Υπάρχει ο αντίλογος, ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα στέλνει το εξής ερώτημα προς εσάς. Μπορεί ο μπασκεμπολίστας να έχει αποστολή και συμφωνώ, λέει, πλήρως, αλλά κάποιοι γκιουλενιστές, ιδιαίτερα στρατιωτικοί, δεν έχουν δώσει πληροφορίες πολύ βασικές για σχέδια της Τουρκίας? Η ερώτηση είναι μία: μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες χωρίς να μπούμε στον εμφύλιο του στην Τουρκία? Οι Ερντογανικοί λένε ότι ένας ναύαρχος έχει δώσει το κόκκινο βιβλίο της Τουρκίας στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια? Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να πει αν έχει δώσει ή δεν έχει δώσει. Επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία, τι γίνεται με τους νατοϊκούς γκιουλενιστές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη και στη Γερμανία. Πολλοί από αυτούς από το 2016 και μετά έχουν προσεγγιστεί και από τη CIA και από την MI6 και από την γερμανική BND. Έχουν περάσει χρόνια. Κανένας δεν γνωρίζει, ξέρετε, τα επιχειρησιακά πλάνα επικαιροποιούνται με βάση και το συσχετισμό δυνάμεων. Μπορεί κάποιος να έδωσε κάτι το 16, το 17, το οποίο πλέον να μην ισχύει στην Τουρκία, στο στρατιωτικό τομέα. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γκιουλενιστές μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Υπάρχουν στο Γενικό Επιτελείο. Υπάρχουν στη ΜΙΤ. Υπάρχουν στη Στρατιά του Αιγαίου. Αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συνεργάζονται με ξένες υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να σπρώξουν ειδήσεις στην ΕΙΠ, καλώς να συνεργαστούμε με αυτά τα στελέχη. Ο υπόλοιπος απλός κόσμος, αυτά που λέμε τα αθώα θύματα, οι παράπλευρες απώλειες, οι οποίοι
είτε δούλευαν σε κάποια επιχείρηση του Γκιουλέν, είχαν ένα τραπεζικό λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Αυτούς λοιπόν που διώκει χήμα στο κύμα, όπως λέμε, ο Ερντογάν και έρχονται στην Ελλάδα, πρέπει με κάποιο τρόπο να προωθούνται στη Βόρεια Ευρώπη. Μην δημιουργούμε κλιμάκια της Meet à la carte στην Ελλάδα για να παρακολουθούν γκιουλενιστές, διότι δεν θα ασχοληθούν μόνο με τους γκιουλενιστές. Μπαίνουμε λοιπόν από σε την μία, άλλη, έναν μισό λεπτό, κύριε Επικραμένε. Δεν αφορά την εθνική ασφάλεια. Ωραία, μισό λεπτό όμως. Επειδή έχουμε μια εμπειρία από απολυταρχικό καθεστώς και στην πατρίδα μας, με την ίδια λογική, δεν θα έπρεπε πολιτικοί εξόριστοι και πολιτικοί διαφεύγοντες από την Ελλάδα την εποχή της δικτατορίας να βρίσκουν ένα λιμάνι απάνεμο για να γλιτώσουν από τις διώξεις? Μπορεί η χώρα να αρνηθεί σε κάποιον που ευθέως τον κυνηγά το καθεστώς να βρεθεί στην Ελλάδα? Κύριε Σαχίνη, δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν στην Ελλάδα υπάρχουν 5-6 χιλιάδες αυτή τη στιγμή οπαδοί ή μέλη του Γκιουλέν, ή αν το θέλετε διαφορετικά, 1.000-2.000 οικογένειες, το ελάχιστο που θα γίνει αύριο στην Ελλάδα είναι ο Γκιουλέν να ιδρύσει ένα ιδιωτικό σχολείο. Το κάνει τα τελευταία 40 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει για την Τουρκία να υπάρχει στην Ελλάδα ένα σχολείο Γκιουλέν? Σφιγκοφωλιά, το θεωρούν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η ΜΙΤ αυτή τη στιγμή έχει σπάσει το προσωπικό της σε τρία κομμάτια. Ασχολούνται με τους γκιουλενιστές, ασχολούνται με το ΠΚΚ και ασχολούνται και με τους Κούρδους στη Συρία. Λοιπόν, θέλουμε, το είπε και ο ίδιος ο Καντέρ, μόλις έφτασε, ανέβασε στο Twitter μήνυμα και είπε: «Θα μείνω για τρία βράδια στη Μεγάλη Βρετάνια απέναντι από τη Βουλή. Μητατζίδες, με ακούτε? Αν έχετε θάρρος και κότσια, ελάτε να με συλλάβετε». Το είδατε το μήνυμα? Το έχει αναρτήσει. Έχετε δηλαδή δίκιο. Εγώ τι άλλο να πω παραπάνω? Τώρα θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση. Ένα κομμάτι είναι αυτό και νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Απευθύνεται ουσιαστικά από την εμπειρία σας και ως ειδικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια έκκληση στο πολιτικό προσωπικό της χώρας να είναι πιο προσεκτικό. Να ενημερωθεί το προσωπικό, να εκδώσει η ΕΕΠ ένα πληροφοριακό δελτίο. Διότι αν ξεκινάμε με το Καντέρ, μετά το Καντέρ θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, η Ελλάδα θα γίνει transit χώρα και χώρα δημοσίων σχέσεων των γκιουλενιστών. Γιατί, για ποιο λόγο? Είναι αυτό που λέει ο λαός, χωρίς κέρδος κέρατα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτή την διαφαινόμενη νέου τύπου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφρασή μου, προσέγγιση Τουρκία-Ισραήλ, η οποία δεν ξέρω αν είναι σε βάρος μας, δεν σπέβδω να το πω αυτό, διότι το Ισραήλ, όπως και κάθε χώρα, καθορίζει τις δικές του σχέσεις με βάση τα δικά του συμφέροντα. Εμείς να το καταλάβουμε αυτό. Προφανώς μπορεί και να μην ακουμπάει τη δική μας σχέση. Όμως, σας λέει κάτι? Μου λέει, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή πιο πολύ ανάγκη έχει ο Ερντογάν το Τελαβίβ παρά το Τελαβίβ τον Ερντογάν. Και ο λόγος είναι ότι ο Ερντογάν θεωρεί μία αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων έχει ωφέλεια σε επίπεδο οικονομικό, περιμένει δηλαδή άμεσες ξένες επενδύσεις του Ισραήλ ή των Αμερικανοεβραίων προς την Τουρκία, όλα αυτά εν ώψη των εκλογών. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να αντισταθμίσει τη Συμμαχία Ελληνικού και Εβραϊκού Λόμπι στη ΣΥΠΑ. Και όχι μόνο αυτό, στο Ελληνικό Εβραϊκό Λόμπι, τον ΙΠΑ, υπάρχει και το Γκιουλενικό Λόμπι, το οποίο έχει μπει σε όλη αυτή την διαδικασία. Οπότε, ανοίγοντας την πόρτα στο Ισραήλ, προσπαθεί να σπάσει αυτό το συμπαγές λόμπι αντι-Ερντογάν που υπάρχει στη ΣΥΠΑ. Από εκεί και πέρα όμως, τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα. Γιατί το λέω? Διότι στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει πάντα το γραφείο της Χαμάς, το οποίο έβγαλε δελτίο τύπου και είπε: «Εμείς είμαστε κατά της οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για αποκατάσταση των σχέσεων». Και μάλιστα επικοινώνησαν με τον Ερντογάν και του είπανε: «Έχεις πρόθεση να μας διώξεις?» Διότι στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν και τα στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Μπαίνουμε δηλαδή στο καθαρά μεσανατολικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ την Ελλάδα δεν θα την αφήσει απ' έξω. Ούτε την Κύπρο. Αλλά από την άλλη, λόγω γεωγραφίας, δεν μπορεί να κόψει για πάντα τις σχέσεις με την Τουρκία. Μπορεί οι δικές μας οι σχέσεις με την Τουρκία ως ελληνισμός να είναι αυτό που λέμε μηδενικού αθροίσματος για τους Ισραηλινούς. Δεν ισχύει όμως. Προσπαθούν να παίξουν με όλους. Μπορεί λοιπόν η Ελλάδα και η Κύπρος να στείλει το μήνυμα ότι έτσι και ξεκινήσετε τα ραβέρια με τους Τούρκους, ξεχάστε μας. Ούτε στην Κύπρο θα έρχεστε για να κάνουν οι κομάντο σας ασκήσεις,
ούτε drones θα αγοράσουμε, ούτε το Iron Dawn. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Ισραηλινοί ότι δεν μπορείς να παίζεις και με τη φωτιά και με το νερό. Εδώ οι σχέσεις είναι μηδενικού αθροίσματος. Αν λοιπόν δεν το κάνουμε και ανεχόμαστε, η Καλαμάτα για μένα δεν λέει τίποτα, ούτε σε συμβολικό αν θέλετε επίπεδο, ούτε σε πρακτικό. Το θέμα είναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις, η ΜΙΤ με τη Μοσάντ συνεργάζονται σε καθημερινή βάση, διότι υπάρχουν δίκτυα των Ιρανών εντός της Τουρκίας που θέλουν να δολοφονήσουν Ισραηλινούς επιχειρηματίες ή Τούρκους πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Οπότε, αν μπουν σε μια στρατηγική σχέση, θα πρέπει να καταλάβουν ότι Κύπρος και Ελλάδα τελείωσε. Έλα όμως που έχουμε το ενεργειακό και έχουμε και αυτό το καλώδιο, το Euro-Asia Connector, το οποίο φέρνει ηλεκτρική ενέργεια προς Κύπρο, Ελλάδα από το Ισραήλ. Οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Θεωρώ ότι μια συνάντηση αλακάρτ στο Τελαβίτ του Υπουργού Εξωτερικών Δένδια, όπου θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θα δώσει σήμα προς το Ισραήλ. Διαφορετικά, είμαστε χώρα κομπάρσος και κανένας δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Πείτε μου κάτι, το γεγονός ότι το Ιράν λέει ότι το Ισραήλ αυτές τις μέρες στέλνει όπλα στο Αζερβαϊτζάν, στο οποίο συμπίπτουν γεωστρατηγικά Τουρκία και Ισραήλ, στο Αζερβαϊτζάν. Το στηρίζει. Παλιός πελάτης. Σε συνδυασμό, βεβαίως. Ξέρετε ότι στην αμυντική βιομηχανία, Τουρκία και Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ανταγωνιστές, τουλάχιστον στα drones. Οπότε, ποια συνεργασία θα υπάρχει? Θα υπάρχει σε επίπεδο τουρισμού, Ισραηλινοί δηλαδή να κάνουν διακοπές στην Αντάλια για παράδειγμα, σε συλλογής πληροφοριών, διότι και οι δύο, και το Ισραήλ και η Τουρκία, έχουν θέμα και με το Ιράν, έχουν θέμα και με τον Ασάντ στη Δαμασκό και συμφωνούν στο θέμα το ουκρανικό. Σε τι συμφωνούν? Ότι να κρατήσουν δηλαδή ίσες αποστάσεις και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Αλλά κάποια στιγμή αυτά τα θέματα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν λόγω της εξέλιξης των γεγονότων. Τι θα γίνει με το ιρανικό πρόγραμμα κλπ. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα μπούμε σε συζήτηση ενεργειακού, αν δηλαδή θα υγροποιείται το φυσικό αέριο του Ισραήλ και θα μεταφέρεται στη Μερσίνα ή σε κάποιο άλλο λιμάνι και μετά θα φεύγει για Ευρώπη. Είμαστε σε πρώτο στάδιο, τα ζυγιάζει τα πράγματα ο Ερντογάν. Αυτό που τον ενδιαφέρει προς το παρόν είναι το μετρητό, να γίνουν κάποιες επενδύσεις και να δείξει ότι προς τη ΣΥΠΑ ότι με το εβραϊκό λόμπι τα βρίσκω, ελάτε να τα βρούμε με F-16 και Viber, σε αυτή τη λογική είμαστε περισσότερο. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, δράτω με της ευκαιρίας, ξεκινάει μια σύνοδος στο Λονδίνο για τη Λιβύη. Σήμερα ανακοινώθηκε η υπογραφή περαιτέρω αμυντικών συμφωνιών Τουρκίας-Λιβύης. Και την τρομάρα μου για τον αεροπορικό εξυγχρονισμό της Λιβύης. Θα τρελαθούμε εδώ, αλλά αυτό σε συνδυασμό με την είδηση που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό τον super wow βαλιστικό πύραυλο που τον είδαμε να εκτοξεύεται, αλλά δεν είδαμε την κατάληξή του. Τέλος πάντων, είναι όμως ένα μήνυμα. Ακόμη και αν είναι μούφα, μπορεί να είναι και πραγματικό, είναι ένα μήνυμα. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε, και κυρίως στο Λονδίνο, η Ελλάδα απουσιάζει πάλι. Μα η Ελλάδα αυτές οι συζητήσεις και πώς το λένε, αυτές οι συναντήσεις για τη Λιβύη έχουν ξεκινήσει νομίζω από το 19, γίνανε στο Βερολίνο, Λονδίνο, Βερολίνο, αυτή η δουλειά γίνεται. Η Ελλάδα είναι απούσα. Μα, ρωτήστε το Υπουργείο Εξωτερικών γιατί η Ελλάδα είναι απούσα. Μάλιστα άκουγα την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββα Καλεντερίδη, λαϊκά θα το πω, τα είχε πάρει στο κρανίο τελείως, διότι η Ελλάδα στη διεθνή πιάτσα αυτή τη στιγμή, να το πούμε λαϊκά, δεν μετράει. Δεν υπολογίζεται. Θα καλέσουν την Ιταλία και δεν θα καλέσουν την Ελλάδα. Είναι οι δύο χώρες που βλέπουν απέναντι Λιβύη. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Θα καλέσουν την Αίγυπτο, okay, αλλά θα καλέσουν και την Τουρκία. Γιατί καλούν την Τουρκία? Διότι η Τουρκία έχει στρατεύματα στη Συρία. Στη Λιβύη. Γι' αυτό το λόγο την καλούν. Διότι έχει κάνει δουλειά από το 19 και μετά. Και η ΜΙΤ είναι παρούσα. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι λειτουργεί η διεθνή πιάτσα. Πότε θα το καταλάβουν στο Υπουργείο Εξωτερικών? Και επειδή είπατε ότι έχει γίνει συμφωνία να πουληθούν αμυντικά συστήματα στη Λιβύη, γνωρίζετε ότι σήμερα ο Υπουργός Αμήνης της Ουγγαρίας βρίσκεται στην Άγκυρα για αγορά τουρκικών drones. Της Ουγγαρίας, μάλιστα. Της Ουγγαρίας. Γνωρίζετε ότι ο βαλιστικός πύραυλος, μια και το αναφέρα τώρα, που υπάρχει από το 2017. Σωστό. Και απειλεί την Αθήνα,
διότι είναι στα 280 χιλιόμετρα βεληνικές, δηλαδή είναι το Σμύρνη Αθήνα. Δεν χρειαζόμασταν τον Τεϊφούν της προηγούμενης εβδομάδας. Ξέραμε ότι μπορούν να χτυπήσουν αύριο το πρωί με το βαλιστικό μπόρα. Ξέρετε ότι έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για να πουληθεί στην Πολωνία, στην Ατοϊκή Πολωνία. Και ρωτώ εγώ εσάς και τους ακροατές σας, αν η Πολωνία αγοράσει το βαλιστικό πύραυλο μπόρα, προς πού θα τον στοχεύσει? Θα το στοχεύσει προς τη Ρωσία. Σε αυτή τη λογική είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στη σχιζοφρένεια που η Τουρκία θα πουλήσει βαλιστικό πύραυλο μπόρα των 280 χιλιόμετρων στην Πολωνία για να χτυπήσει τι, για παράδειγμα, την Αγία Πετρούπολη. Και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν είναι στρατηγικός εταίρος με τον Πούτιν. Όμορφος κόσμος. Κατάλαβε. Όμορφος κόσμος, κύριε Πικραμένε. Το θέμα είναι αυτό που λέτε με επίταση εσείς, είναι τι σφραγίδα βάζει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα ασχολείται με το αν έχει ξεφύγει από το γράμμα παράγραφος Α, Β, Γ, Δ η τουρκική πολιτική, για να συζητήσουμε για τις κυρώσεις, για παράδειγμα. Θυμάμαι τώρα τα λόγια ενός υφυπουργού. Κύριε Σαχίνη, έχουμε πρόβλημα θεσμικό. Δεν έχουμε μπούσουλα, διότι δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Δεν έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και μυστική διπλωματία, διότι δεν έχουμε κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών. Τα γράφω και στα δύο τα βιβλία μου. Από εκεί και πέρα, μέσα στο ίδιο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει διεύθυνση συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Οι Τούρκοι έχουν την αντίστοιχη διεύθυνση εδώ και δεκαετίες. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κέντρο αμυντικών ερευνών και στρατηγικής και στρατιωτικής σκέψης στο Υπουργείο Αμήνης. Έχουμε χοντρά θέματα θεσμικά, και κάνουμε τις λεγόμενες εισαγωγές ή αν θέλετε τους εξοπλισμούς καθαρά με κριτήρια διπλωματίας. Δηλαδή τα θεσμικά κενά που έχουμε και οι πολιτικοί δεν θέλουν να τα διορθώσουν για άλλους λόγους, μπορούμε να το πούμε σε άλλη εκπομπή, προσπαθούμε μέσω της διπλωματίας των εξαγωγών, των εξοπλισμών και μέσα από project όπως της Καλαμάτας, της Αλεξανδρούπολης κλπ. Να καλύψουμε τα κενά μας. Έχουμε θεσμικά, υπάρχει θεσμική γύμνια σε αυτά τα θέματα. Και ουδής ασχολείται. Ασχολούμαστε με θέματα υψηλής στρατηγικής τη στιγμή που δεν έχουμε ορίσει στη χώρα τι είναι η εθνική ασφάλεια. Βλέπετε τι γίνεται με τις υποκλοπές και με αυτό το πρόσχημα εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά πότε θα μπουν στο τραπέζι, πότε θα γίνει σοβαρός δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα? Ας κάνουν τουλάχιστον ένα επιστημονικό συνέδριο να μπουν αυτά τα θέματα επιτάπητος. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, προσπαθήστε, πιέστε τους πολιτικούς καθημερινά. Τι θα γίνει με τη θεσμική θωράκιση της χώρας? Στην Κύπρο είναι στην ίδια κατάσταση. Κι ας είναι 50 χρόνια υποκατοχή από τους Τούρκους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πικραμένε. Τι να σας πω τώρα, καθίστε πρώτα κάποιοι βουλευτές να ξεκαθαρίσουν άλλο πάρτι και άλλο πατρίδα, γιατί ασχολούνται, όπως είπαμε, το κοράκι για παράδειγμα. Έχουμε κοινοβουλευτικές επιτροπές θεσμών, ακούστε τώρα, θεσμών από τη μία, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Έχετε δει ποτέ να συνεδριάζουν με τέτοια ημερήσια διάταξη αυτό που σας λέω εγώ τώρα, ή ασχολούνται? Μα ποιος να νομοθετήσει, άλλο, ο καθένας να βγάλει το δικό, κύριε Πικραμένε, αν νομοθετήσεις μπορεί να βρεθείς και ενώπιον των αποφάσεων που νομοθέτησες, ενώπιον του νόμου. Εδώ... Άρα υπάρχει πρόβλημα ευθυνοφοβίας στην Ελλάδα. Χειροπολία. Δεν είναι ευθυνοφοβίας. Είναι για να γίνονται οι business as usual. Με συγχωρείτε, εδώ ο εισαγγελέας της ΕΕΠ μας είπε ότι θα παρακολουθούσε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας για ελάτε τώρα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά που ζούμε. Λοιπόν, και εσείς τώρα θέλετε να μιλήσουμε για τα κοράκια στη Βουλή και τα κόκκινα δάνεια. Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε. Βλέπετε εγώ. Λοιπόν ότι υπάρχουν θέματα σοβαρά εξωτερικού. Και αυτό είναι σοβαρό. Με συγχωρείτε, κύριε Πικραμένε. Εξωτερικού ενδιαφέροντος, οργάνωσης του κράτους και διαφάνειας. Δεν είναι σοβαρό θέμα διαφάνειας ένας βουλευτής. Κοιτάμε ένα σωτήρα. Ας βρούμε ένα σωτήρα στην Ελλάδα. Όχι, όχι, γκώσαμε από σωτήρες. Αφήστε το. Εμείς τι κάνουμε όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.